Πάμε αμέσως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μας περιμένει ο Μάριος Ηλία, πρώην ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. Ο Μάριος, καταρχήν να τον ευχαριστήσουμε για τον χρόνο που μας διαθέτει. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μανίκο. Λοιπόν, Μάριε, τι σημαίνει αυτή η νίκη για το ΑΠΟΕΛ? Όπως είπατε, στο χρονικό σημείο που βρισκόμαστε τώρα στο πρωτάθλημα, κάθε νίκη είναι πολύ σημαντική. Είναι παιχνίδια που λέμε 6 βαθμών. Και πόσο άλλωστε όταν έρχεται μια με πολύ μεγάλη επιτυχία σε μια πολύ δύσκολη έδρα με πολύ καλή ομάδα στο τελευταίο λεπτό. Και ανατρέπεις ένα σκορ το οποίο έχανες 1-0. Αυτό οπωσδήποτε δίνει έτσι μια μεγαλύτερη δυναμική στην ομάδα, μεγαλύτερη ψυχολογία στους ποδοσφαιριστές. Και αν αναλογιστούμε και με το τελικό αποτέλεσμα του Απόλλωνα Ανόρθωση, όσο μικραίνει η ψαλίδα από την κορυφή, αυτό δίνει και το ένασμα για μια μεγαλύτερη πίστη ότι μπορεί να κάνεις και να κυνηγήσεις για το πρωτάθλημα. Μαρία, τώρα η διαφορά είναι στους 5 βαθμούς από την πρώτη θέση. Μπορεί να καλύψει το ΑΠΟΕΛ με δεδομένο ότι το επόμενο παιχνίδι είναι ΑΠΟΕΛ Απόλλωνας στο ΓΑΣΕΠΗ? Ακριβώς. Συμφωνώ, Πανικό, ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι την ερχόμενη εβδομάδα με αντίπαλο τον Απόλλωνα. Νομίζω και εσείς αλλά και όλοι αντιλαμβάνονται ότι αν καταφέρει το ΑΠΟΕΛ να κερδίσει την έδρα του και με τον κόσμο που μπορεί να το πετύχει αυτή τη δεδομένη στιγμή. Αντιλαμβάνεστε ότι το μια διαφορά 2 βαθμών και αν απομείνουν τα πάρα πολλά παιχνίδια ακόμη, όλα μπορούν να ανατραπούν. Θεωρώ τώρα ότι η πίεση είναι στους παίχτες και στην ομάδα του Απόλλωνα, γιατί ήταν μια διαφορά 9-10 βαθμούς που βλέπουμε σιγά σιγά αυτή η ψαλίδα να μειώνεται και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτή τη στιγμή να υπάρχει μια πίεση. Όχι μόνο από τα ΑΠΟΕΛ, αλλά και η ΑΕΚ είναι πολύ κοντά ακόμα και η Ανόρθωση. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια, όμως για την ομάδα μου πολύ σημαντικό για την έκβαση του πρωταθλήματος θα είναι το επόμενο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Μάρια, το γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι στην δεύτερη θέση και ξέρουμε ότι μία νίκη τον φέρνει στο μείον 2, αλλά επειδή κάθε νίκη τον φέρνει πιο κοντά στον τίτλο και κάθε απώλεια κινδυνεύει να χάσει ακόμη και την δεύτερη θέση, να πέσει τρίτος ή τέταρτος αναλόγως των αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι είσαι και πάνω με μια νίκη μειώνεις και κάτω κινδυνεύεις να χάσεις θέσεις, αυτό πιέζει παραπάνω τον ΑΠΟΕΛ ή την οποιαδήποτε ομάδα βρίσκεται σε εκείνη τη θέση, τη δεύτερη, την τρίτη, τέλος πάντων? Καταρχήν να πούμε ότι τόσο Απόλλωνας, ΑΠΟΕΛ, Ανόρθωση και ΑΕΚ, ναι, όπως είναι αυτή η δεδομένη στιγμή βαθμολογία, όλα ανατρέπονται μέσα σε μια αγωνιστική. Μια νίκη σε ανεβάζει και σε φέρνει πιο κοντά στην κορυφή. Σωστά. Μια απώλεια μπορεί από τη δεύτερη θέση να βρεθεί και στην τρίτη και στην τέταρτη. Είναι τόσο μικρές οι βαθμολογικές διαφορές στη φετινή χρονιά που αυτό έτσι δίνει μια πολύ ομορφιά όσο αφορά όχι μόνο τον τίτλο αλλά και η δεύτερη θέση που οδηγεί. Η ψυχολογική πίεση που παίρνει στους παίκτες, θέλω να ρωτήσω, ενώ πιέζεται περισσότερο ένας ποδοσφαιριστής που βρίσκεται σε εκείνη την θέση? Θεωρώ πως όχι. Από τη στιγμή που είσαι σε αυτές τις μεγάλες ομάδες, ναι, η πίεση είναι δεδομένη από την πρώτη αγωνιστική. Για να μπορείς να αποκριθείς και να είσαι σε αυτές τις ομάδες, πρέπει όλη αυτή την ψυχολογική πίεση, την πίεση του κόσμου, την πίεση του αποτελέσματος, πρέπει να καταφέρνεις να αντεπεξέλθεις. Γιατί να το ξεπερνάς αυτό. Πίεση και άγχος οπωσδήποτε υπάρχει. Και ειδικά πριν από ένα παιχνίδι. Όμως ένας επαγγελματίας από τη στιγμή που ξεκινά ένα παιχνίδι θεωρώ ότι είναι τόσο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του που πραγματικά επειδή το έκτισα πάρα πολλά χρόνια εκεί η πίεση κάπου ξεπερνιέται, είσαι τόσο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι που δεν νιώθεις αυτή την πίεση του πρωταθλητισμού ή του κάθε παιχνιδιού. Μαριέ, σήμερα ο MVP κατά την άποψή σου της αναμέτρησης ποιος ήταν? Ο Ανδρέας Καρό που σκόραρε ή ο νεόφυτος Μιχαήλ που κράτησε το ΑΠΟΕΛ στα δύσκολα με μεγάλες αποκρούσεις? Θεωρώ ότι καταρχήν πρόσωπο ήταν ο Σοφωνής Αυγουστή. Γιατί με τις αλλαγές που έκανε στο δεύτερο μικρό και ειδικά με την είσοδο του Μάκλετσα έδωσε μια επιθετική όθηση στο ΑΠΟΕΛ. Και για να είμαστε αντικειμενικοί, στο πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν πολύ καλύτερη από το ΑΠΟΕΛ. Θεωρώ ότι αυτή η κίνηση βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα στο να αναψυχθεί, στο να είναι πιο επιθετική και αυτό αποδείχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο νεόφυτος Μιχαήλ έδειξε παρόν σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι μπαίνοντας μέσα και
Φάνηκε ότι ήταν πολύ έτοιμο για αυτό το παιχνίδι και πολύ σημαντικό παίχτες από ψηλόν πάγκο να έρχονται στην ομάδα και να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός παιχνιδιού. Και ειδικά σε μια φάση play-offs που αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Τώρα για τον Καρό, τι να πούμε. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θεωρώ ότι έδωσε πάρα πολλούς βαθμούς στην ομάδα φέτος. Είναι ένα πολύ καλός αμυντικός ποδοσφαιριστής όμως. Όποτε βρεθεί μπροστά είτε σε στημένα είτε σε φάσεις που προωθείται, δείχνει ένα πολύ καλό ταλέντο όσον αφορά το κεφάλι. Ναι, και δεν είναι λίγα τα γκολ που έχει δώσει και πολύ σημαντικούς βαθμούς στην ομάδα. Είναι αλήθεια. Μάριε μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες. Ξέρω ότι είναι πολύ πολύτιμος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό σου βράδυ.